Η κυρία Αλεξάνδρα Μπαλού, που είναι περιφερειακός σύμβουλος και είναι στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Κυρία Μπαλού, καλησπέρα σας. Τι ακριβώς συνέβη? Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Ακούσατε την εκδοχή που έδωσε ο κύριος Τζίμερος? Κοιτάξτε, ο συγκεκριμένος τύπος είναι ένα ιστερικό φασιστοειδές. Θα σας παρακαλέσω, κυρία Μπαλού, εγώ δεν άφησα τον κύριο Τζίμερο, βέβαια δεν έκανε κάποιο χαρακτηρισμό. Σας παρακαλέσω, δεν θέλω χαρακτηρισμό στο δελτίο μου. Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς συνέβη. Ναι, λοιπόν, έσκησε για άλλη μια φορά τις αφίσες που οι εργαζόμενοι έχουν κολλήσει στο χώρο εργασίας τους, διότι το Υπουργείο Εργασίας είναι χώρος εργασίας για τους υπαλλήλους, στον οποίο συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έσκησε για άλλη μια φορά, όπως κάνει πάντα, όπου βρίσκει ανακοινώσεις για κινητοποιήσεις, τη σκίζει, διότι στην ουσία είναι ακριβώς εχθρός κάθε λαϊκού αγώνα των εργαζομένων. Εμείς λοιπόν υπερασπιστήκαμε το δικαίωμά μας να κολλάμε αυτές τις αφίσες, υπερασπιστήκαμε το δικαίωμά μας να μιλάμε για την απεργία που έχουμε στις 17 του μήνα. Σε αυτή μας την παρέμβαση, γιατί σκίζει τις αφίσες ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα, και έσπρωξε τον συνάδελφο και εμένα με χτύπησε. Και μια και δύο φορές προσπάθησε, μου επιτέθηκε. Είναι, επιτρέψτε μου, και δειλία να μην το παραδέχετε. Το είδαν όλοι ότι με χτύπησε κανονικά. Αλλά τέτοιοι είναι, νομίζουμε, αυτές οι συμπεριφορές. Γιατί ζητά να δημοσιοποιηθεί το βίντεο, διότι μας είπε ότι καταγράφεται η συνεδρίαση? Ακούστε, κοιτάξτε, ας δημοσιοποιηθεί οτιδήποτε. Κύριε Χατζηνικολάου, είμαι η Αλεξάνδρα Μπαλού, μέλος του ΚΚΕ. Αυτό είναι που κάνει το λόγο μου καθαρό και έντιμο, και όλοι οι άλλοι που είδαν μέσα τα γεγονότα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο απέβαλε για αυτή του τη συμπεριφορά τον Τζίμερο. Νομίζουμε λοιπόν ότι αυτό είναι το ποιόν του συγκεκριμένου. Αυτά τα φαινόμενα φυσικά απατιώνται με την συμμετοχή των εργαζομένων στους αγώνες, γιατί τζίμεροι υπάρχουν πολλοί που προσπαθούν και να τρομοκρατήσουν και να εμποδίσουν αγώνες και την ελεύθερη έκφραση. Και γι' αυτό επιτρέψτε μου να καλέσω και τους εργαζόμενους στις 17 του μήνα να έχουν μαζική συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση. Να ευχαριστήσω την κυρία Αλεξάνδρα Μπαλού. Σας ευχαριστώ, καλά, κυρία Μπαλού.